Κύριε Υπουργέ. Ναι, σας ακούω. Καλό μεσημέρι. Απεργιακές κινητοποιήσεις 26 Οκτωβρίου, 7 και 30 με 8 και 30 από τη Λεμεσό, οι δάσκαλοι. Τι θα κάνετε? Τι θα κάνουμε? Νομίζω το τι θα κάνουμε θα πρέπει να ρωτηθεί η ΠΟΕΣ το τι θα κάνουμε. Ναι, είναι εδώ η ΠΟΕΣ. Εσείς στο Υπουργείο τι θα κάνετε? Εμείς ναι. Πραγματικά προκαλεί μεγάλη εντύπωση και παράλληλα προβληματισμό και απογοήτευση. Γεγονός ότι σε μια στιγμή που τα σχολεία μας μπήκαν σε ομαλούς ρυθμούς λειτουργίας. Εμείς λέμε ότι από την αρχή ξεκίνησαν να λειτουργούν ομαλά. Υπήρχαν μικρά διαχειρίσιμα όμως προβλήματα. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε μπει σε ένα περιβάλλον πολύ καλής λειτουργίας. Θα έρθει η εκπαιδευτική οργάνωση, η ΠΟΕΔ, να προκαλέσει αναστάτωση στους μαθητές, στους γονείς, στα σχολεία, στην κοινωνία, με τις αποφάσεις της. Και αυτές οι αποφάσεις αφορούν ρυθμίσεις οι οποίες έγιναν ειδικά για αυτή τη σχολική χρονιά, έγιναν στη βάση συγκεκριμένων δεδομένων που εξηγήθηκαν προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Αυτά τα δεδομένα και αυτές τις ιδιαιτερότητες τις έχουν κατανοήσει και τις έχουν αποδεχτεί δύο άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις. Η ΠΟΕΔ, αντιλαμβάνεστε με τη στάση της, προκαλεί ερωτηματικά για τις σκοπιμότητες και για το τι τελικά επιδιώκει με αυτή τη στάση. Άρα ένα λεπτό, εσείς από πλευράς σας δεν μπορείτε να δώσετε τίποτα άλλο, αυτά που δώσατε τα δώσατε, τους το λέτε ξεκάθαρα, δεν θα αλλάξει κάτι εάν κάνουν και 24 ώρες απεργίες και απλά ελαπόκειται στους ίδιους να αποφασίσουν για το πώς θα χειριστούν γονείς και παιδιά, σωστά? Κύριε Κυριάκου, οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί, ναι, έχουν ληφθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μάλιστα, δεν θα αλλάξει, δηλαδή αυτές οι πιέσεις δεν θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Όσο και αν απεργούν, δηλαδή δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαφοροποιηθεί, ειδικά διότι σήμερα με τις αποφάσεις του το Υπουργικό Συμβούλιο αποδεικνύεται σήμερα ότι τα σχολεία μας λειτουργούν ομαλά, πρώτον. Και δεύτερον, επαναλαμβάνω ότι δύο άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν αποδεχτεί αυτές τις ρυθμίσεις, τις οποίες δεν αποδέχεται η ΠΟΕΔ. Αντιλαμβάνεστε τώρα, δεν μπορεί το Υπουργικό Συμβούλιο να αναθεωρεί τις αποφάσεις του, διότι μια εκ των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων θεωρεί ότι δεν ήταν σωστές αυτές οι αποφάσεις. Άρα, τους το λέτε, δεν θα, ούτε σε διάλογο θα μπείτε μαζί τους, σωστά? Προσέξτε, έχω ακούσει εκπροσώπους της ΠΟΕΔ να λένε ότι τους εξηγήθηκαν ή δεν μπήκε το Υπουργείο σε διάλογο μαζί τους για τα θέματα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Δηλώνω κατηγορηματικά και από τη δικιά σας την εκπομπή ότι σε αυτά τα θέματα, τα θέματα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, το Υπουργείο όχι μόνο είναι ανοιχτό στο διάλογο, είναι έτοιμο και σήμερα ακόμη να έρθουν οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΣ και να συζητήσουμε συγκεκριμένα θέματα που θέλουν να θέσουν για τα ζητήματα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Αλλά η τάση του να μπλοκάρω την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση τη στιγμή που η ΠΟΕΣ θα έπρεπε να ήταν ο πρωταγωνιστής, θα έπρεπε να ήταν ο μπροστάρης στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Διότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σημαίνει αναβάθμιση, βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, βελτίωση αυτού που δίνουμε στα παιδιά μας. Δεν μπορεί ποτέ να μπλοκάρει αυτή την προσπάθεια. Ωραία, θα απαντήσει σε πολύ λίγο ο κύριος Αποστολίδης, γιατί είναι ξεκάθαρο, τους το λέτε εδώ και εβδομάδες, ας το κατανοήσουν. Είναι εκεί ανοιχτές οι πόρτες, θα απαντήσετε σε πολύ λίγο. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα βίντεο το οποίο προκαλεί απίστευτο αποτροπιασμό. Είναι αυτό το βίντεο με την βία σε σχολείο της Λεμεσού. Τι θα κάνετε ως αρμόδιο Υπουργείο? Μας προβληματίζουν πάρα πολύ τέτοια περιστατικά. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε σε γνώση μας αυτό το περιστατικό, το οποίο η ενημέρωση που είχα από υπηρεσιακούς παράγοντες είναι ότι έγινε εκτός του σχολείου. Όχι, δεν έγινε, όχι. Το συζητούσαμε, δεν έγινε εκτός του σχολείου. Έχουμε βίντεο που δεν μπορούμε να δείξουμε εντός του σχολείου. Γιατί είναι τόση μεγάλη η βία, κύριε Υπουργέ, που δεν μπορούμε να τα μεταδώσουμε. Δηλαδή αυτό που γινόταν εντός του σχολείου είναι απίστευτο. Ναι, δεν έχω λόγο να... Άρα αυτοί που σας είπαν ότι είναι εκτός σχολείου, σας πληροφόρησα λάθος. Είναι εντός σχολείου. Οι ενέργειες οι οποίες έχουν γίνει είναι πρώτον να γίνει σε βάθος διερεύνηση του περιστατικού. Δεύτερον, να υποστηριχθεί το σχολείο για να διαχειριστεί σωστά αυτό το περιστατικό. Έχει ενημερωθεί και η ομάδα μισής παρέμβασης και η υπηρεσία εκπαιδευτικής ψυχολογίας
και οι μηχανισμοί του Υπουργείου θα λειτουργήσουν για να δούμε πώς διαχειριζόμαστε καλύτερα αυτό το περιστατικό. Και αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι θα ληφθούν όλα και τα πειθαρχικά και τα παιδαγωγικά μέτρα που αρμόζουν σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να προλαβαίνουμε καταστάσεις, κύριε Υπουργέ. Κύριε Κυριάκου, την περασμένη εβδομάδα παρουσιάσαμε εδώ στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού γύρω στα 20 διαφορετικά μέτρα, προγράμματα δράσης που αφορούν στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της παρεξήνουσας συμπεριφοράς. Αντιλαμβάνεστε όμως και τα σχόλια μας, είναι η μικρογραφία, είναι αντικατοπτρίζουν το τι συμβαίνει ευρύτερα στην κοινωνία μας. Ναι, αλλά ανεξαρτήτως το τι συμβαίνει στην κοινωνία, δεν μπορούν αυτά να συμβαίνουν στο σχολείο. Πρέπει να πάρουμε τα μέτρα, πρέπει να έχουμε ανθρώπους εκεί να παρεμβαίνουν καθημερινά και να δίνουν λύσεις πριν φτάσουμε σε αυτό το ξυλοδαρμό και πριν φτάσουμε και σε ακραίες άλλες καταστάσεις. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, κύριε Κυριάκου. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν μπορεί να έχει έξω στην κοινωνία μια κατάσταση και μέσα στο σχολείο να έχει κοινωνία υγιών. Ναι, κατανοητό, αλλά μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για εφήβους, δεν μιλάμε για... Συμφωνούμε και ναι. Γι' αυτό παίρνουμε όσα μέτρα περισσότερα μπορούμε. Φέτος πρέπει να σας πω ότι έχει πολλαπλασιαστεί και το κονδύλι και το προσωπικό της ομάδας άμεσης παρέμβασης για να μπορούμε ακριβώς να διαχειριζόμαστε καλύτερα αυτά τα περιστατικά. Γιατί οι πολίτες, σας λέω, τρομοκρατήθηκαν για το πώς θα έρθει μια μέρα το παιδί του στο σπίτι. Και εμάς μας προβληματίζουν, κύριε, από αυτά τα ζητήματα. Μας προβληματίζουν και πάρα πάρα πολύ. Γι' αυτό και έχουν ληφθεί τόσα μέτρα, θα ληφθούν ακόμη περισσότερα. Όσο υπάρχουν τέτοια περιστατικά, θα πρέπει να δίνουμε και εμείς τις προσπάθειες μας. Και αυτό κάνουμε. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καδί. Ευχαριστούμε. Θα απαντήσετε σε ένα λεπτό. Γίνεται χαμός και τα mail. Να μην αδικήσουμε αυτούς που στέλνουν. Δικαιούται ένας εκπαιδευτικός διορισμένος να κάνει ιδιαίτερα τα απογεύματα? Σύντομες απαντήσεις. Όχι. Δεν δικαιούται. Ρωτήστε τον καλεσμένο σας τι γίνεται με τις επιθετικές συμπεριφορές και συμπεριφορές βίας από δασκάλους προς μαθητές. Υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές? Απαγορεύεται ρητά και όποιος συνάδελφος προβεί σε τέτοια συμπεριφορά τιμωρείται. Δεν αν αυτό γινόταν στην Αγγλία, λέει μια κυρία που μας παρακολουθεί από το Λονδίνο, η αστυνομία θα είχε συλλάβει τα παιδιά. Είναι θέμα της αστυνομίας αυτό. Ναι, μα και στην Κύπρο όταν ένα τέτοιο περιστατικό μπει σε διαχείριση θα παρέμβει και η αστυνομία και μάλιστα θα ζητήσει και την συνεργασία και με τους γονείς και ενδεχομένως θα έχουν να λογοδοτήσουν. Σας βλέπω, λέει, από το Λονδίνο. Οι δάσκαλοι εδώ στο Λονδίνο εννοεί εργάζονται από τις 7:30 μέχρι 4:30. Και αν κάνουν απεργία τους τα αφαιρούν. Προχθές πήγα, λέει, για συνάντηση με τους γονείς, 5:30 μέχρι 7:30 και ρώτησαν οι δάσκαλοι πληρώνονται έξτρα και είπαν όχι. Αυτά... Έλεος, λέει, μαζί τους στην Κύπρο έχουν όλα τα καλά και μόνο παράπονα. Αυτά είναι τα ίδια που συμβαίνουν και στην Κύπρο. Σε κάθε απεργία αφαιρείται ο μισθός μας. Ένα το κρατούμενο. Το ωράριο σχολιάστε. Ναι, το ωράριο είναι διαφορετικό γιατί είναι σε διαφορετικές στιγμές της μέρας που λειτουργούν τα σχολεία. Δεν είναι από τις 7.30 μέχρι τις 4.30. Είναι ανάλογα με τα δύο ώρα. Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος που διδάσκει ένας συνάδελφος εκεί είναι στα ίδια περίπου επίπεδα με τα δικά μας. Απαντήστε και ο Υπουργός είπε έχει ανοιχτή την πόρτα του να πάτε να τα βρείτε. Δεν θα αλλάξει τίποτα από την απόφαση του Υπουργικού. Άρα μην περιμένετε να αλλάξει κάτι σε σχέση με τα συμβόλαια και όλα τα υπόλοιπα. Άρα τι κάνατε εσείς? Εμείς διαμαρτυρόμαστε για την κυβερνητική πολιτική γιατί θεωρούμε ότι είναι μια εμβάθυνση στην διαφοροποίηση προς το αρνητικότερο για το εργασιακό καθεστώς και γι' αυτό απαντώ και στον κύριο που αναφέρθηκε για τα 5 ευρώ την ώρα γιατί θα πρέπει όλες οι ομάδες επαγγελματιών να αντιδράσουμε σε αυτή την πολιτική που θέλει τον εργαζόμενο συνέχεια να υποβαθμίζεται το ιδιωτικό του επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις, εμείς δεν στεκόμαστε απλά στο εργασιακό καθεστώς που να πούμε ότι στις 15 μέρες που έχουν κυλήσει από την τελευταία φορά έχουμε και μια καινούργια ρύθμιση η οποία είναι ακόμα χειρότερη για εκπαιδευτικούς που φαίνεται ότι πρέπει να καλύψουν κενά που δεν τα πρόβλεψε το Υπουργείο. Επίσης, στις ρυθμίσεις που αφορούν καινοτομίες, πολιτικές, στελέχωση κτλ. Σε όλα αυτά υπάρχουν ζητήματα τα οποία καταγράφουμε και σίγουρα δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Η πόρτα του Υπουργείου έπρεπε να ήταν ανοιχτή και να κάνουμε τον διάλογο
έγκαιρα για να μην αναγκαστούμε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι και αν εννοεί ο Υπουργός αυτά που λέει, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν και έχουμε ήδη ζητήσει. Σας κάλεσε να πάτε, πηγαίνετε να τον δείτε για να το λύσετε. Και εμείς, κύριε Αφήστε τις απεργίες. Έχουμε ήδη δεν ζητήσει. Δεν θα τα λύσετε με τις απεργίες. Οι απεργίες είναι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και θα συνοδευτούν γονείς και μαθητές. Συμφωνούμε σε αυτό. Ωραία. Και τι συμφωνείτε, αλλά μας ταλαιπωρείτε. Και θα αναδείξουμε σε κάθε μια από αυτές τις μέρες και όλα τα ζητήματα τα υπόλοιπα που αφορούν τα εκπαιδευτικά. Στους πολίτες απαντήστε, είναι δεκάδες και στο Facebook δεν μπορώ δυστυχώς να τα θέσω όλα. Οι πολίτες έχουν επιχειρήματα. Κοινωνική λειτουργία, γιατί δεν μπαίνουν στα σχολεία. Η κοινωνική λειτουργία ήταν έναν από τα 42 μέτρα τα οποία εισηγήθηκε ο άντρος ο Καπαρδής στην έκθεση του το 2009. Έχει επιτύχει ως θεσμός και για οικονομικούς λόγους το σταμάτησα. Μας σκότωσε η οικονομία, μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει. Πόσες ώρες, πόσες μέρες δουλεύετε. Λοιπόν, μην το ξεχάσουμε αυτό. Είναι στα ίδια επίπεδα με όλα τα ευρωπαϊκά σχολεία, τα δημοτικά. Αριθμούς, πέστε μου. Οι μέρες της δημοτικής εκπαίδευσης είναι 180 εργάσιμες μέρες. Είναι, αν εξαιρέσουμε. 180 εργάσιμες. 180 εργάσιμες είναι δηλαδή γύρω στις 35 με 37 εβδομάδες του χρόνου. Το 50% του χρόνου. Όχι, δεν είναι το 50%. Το 60%. Του χρόνου. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα ωράρια που δουλεύουν σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο εμείς που δουλεύουμε αυτές τις μέρες. Εάν αποφασιστεί μια άλλη πολιτική, θα την συζητήσουμε. Δεν είναι 365 μέρες. Εσείς δουλεύετε 180. Σωστά. 365 μέρες, αλλά δεν θα τα βάλουμε έτσι τα πράγματα. Το μισό, 50%. Καλά σας λέω. Ναι, αλλά από αυτές τις 365 μέρες, οι 104 είναι τα Σαββατοκυριακά. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν 7 ημέρα. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Κυριακού, ότι τα σχολεία αντέχουν οι μαθητές να είναι 7 μέρες. Όχι, σας λέω δηλαδή ότι αυτό που λέτε να εξαιρέσουμε τα Σαββατοκύριακα δεν θεωρείται για όλους δεδομένο το Σαββατοκύριακο. Ναι, εντάξει. Όταν λέμε Σαββατοκύριακο, εννοούμε τις 2 από τις 7 μέρες της εβδομάδας. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο τρόπος που λειτουργεί ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και ανάλογα και με το αντικείμενο εργασίας αλλά και με το ανθρώπινο προσωπικό. Άρα, εσείς θα πάτε στον Υπουργό πότε. Πότε θα πάτε. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το αποφασίσω. Σας είπε τώρα ο Υπουργός από έως. Όταν πάμε πίσω στο γραφείο, θα διερευνήσουμε κατά πόσον όντως η πόρτα είναι ανοιχτή πρώτα και πότε θα είναι και ο ίδιος μέσα. Διότι το να είναι ανοιχτή πόρτα, το θέμα είναι να είναι ανοιχτή. Άμα αφορά την παιδεία και την απεργία, θα σας δεχτεί με την πρώτη ευκαιρία. Ωραία. Πηγαίνετε εκεί και αλλάξτε και την απεργία, για να μην ταλαιπωρούμαστε. Και εσείς και εμείς και όλοι. Ευχαριστώ. Έχω να δώσω 2-3 σημεία. Σε κάποια στιγμή μας καταλογίστηκε ότι η έγκυα μας είναι η απεργία. Όχι, κύριε Κυριακού. Αυτά όλα τα οποία αναφέρει ο Υπουργός για η μεταρρύθμιση ή εκπαιδευτικές πολιτικές, εμείς τα έχουμε προτείνει στο Υπουργείο σε ανύποπτο χρόνο και ο ίδιος ο Υπουργός αρνιόταν ότι έπρεπε να ληφθούν μέτρα. Τα λέμε και τα ξαναλέμε εδώ και δύο μήνες. Δύο μήνες, ακριβώς. Πηγαίνετε στον Υπουργό να τα βρείτε και να τα πούμε από Δευτέρας και να μην υπάρχει απεργία. Κάντε το. Ευχαριστώ πάρα πολύ.